Θα ξεκινήσουμε την εξής παρατήρηση, επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσε αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε από την προηγούμενη Υπουργό να μπει στη διαδικασία μετά το πέρας των ομιλιών, των παρεμβάσεων των ειδικών αγωνιτών, των εισηγητών. Και δεν το λέω γιατί είμαι στο βήμα εγώ. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Πολύ δε περισσότερο για ένα τέτοιο πολυνομοσχέδιο με τόσα υπουργεία, όπως υπόθηκε η μισή κυβέρνηση, ίσως και παραπάνω, που δεν πάτησε, εκτός από τον κύριο Σταϊκούρα, δεν πάτησε κανένας υπουργός στην Επιτροπή. Το φέρνουν τους κατ' επίγον και τώρα παρελάβουν οι υπουργοί να μας πούνε τι. Και οι ερωτήσεις που θέλουν να κάνουμε σε ό,τι αφορά άρθρα, επιμέρους, διατάξεις κτλ. Πότε θα γίνει, ήρθε η κυρία Κεραμέως, έφυγε. Δεν γίνεται όμως έτσι. Είχατε πάντως το δικαίωμα, όπως ο κύριος Κατρίνης, να μου ζητήσετε το λόγο και δεν σας το δεν βάζω το ζήτημα δικαιώματος ή όχι, αλλά τη διαδικασία ως διαδικασία. Κατεπήγον μεν, αλλά είναι και οι υπουργοί εδώ. Γιατί να μην είναι υπουργοί? Έχουν άρθρα. Το ότι είναι επισπεύδουν το Υπουργείο Υγείας λόγω των περισσότερων άρθρων, αυτό δεν αναιρεί ότι θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι των υπουργείων εδώ. Λοιπόν, το κλείνω εδώ, δεν χρειάζεται περαιτέρω, ο καθένας σας βγάλει συμπεράσματα. Μπαίνουμε στο διατάφτα. Μπήκαμε πλέον στο δεύτερο χρόνο από την εκδήλωση της πανδημίας και φέρνετε κύριοι της κυβέρνησης με κατεπίγουσες διαδικασίες ένα πολυνομοσχέδιο με το οποίο όμως συνεχίζεται την ίδια πολιτική που διαμόρφωσε την επικίνδυνη και τραγική κατάσταση για την προάσπιση της υγείας του λαού μας με μέτρα ανεπαρκή αλλά και μέτρα που επιδεινώνουν περαιτέρω τη ζωή του λαού μας. Και μιλάτε, λες και δεν έχετε καμία συνέστηση της κατάστασης την ώρα που τα δημόσια νοσοκομεία λειτουργούν με ελάχιστο και εξαντλημένο προσωπικό, με ανεπαρκή εξοπλισμό που δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν στις τεράστιες ανάγκες των ασθενών με κορονοϊό, δεκάδες διασωληνωμένοι παραμένουν εκτός ΜΕΘ μέχρι να αδειάσει κρεβάτι, με εκατοντάδες εισαγωγές καθημερινά στα δημόσια νοσοκομεία και ταυτόχρονα χιλιάδες ασθενείς με άλλες χρόνιες παθήσεις ουσιαστικά να είναι αποκλεισμένοι μήνες τώρα από κάθε ιατρική εξέταση και συνέχεια της θεραπείας τους. Αλήθεια, πείτε μας τι θα ακολουθήσει. Να πεθαίνουν ασθενείς αβοήθητοι στο σπίτι τους, διότι όπως κάνατε συνειδητά έως σήμερα, το ίδιο συνεχίζεται και μέσω του νομοσχεδίου. Δηλαδή, αφήνετε ανοχήρωτοι στις δημόσιες μονάδες υγείας, δεν προσλαμβάνετε προσωπικό, δεν επιτάσσετε χωρίς αποζημίωση τις μονάδες του ιδιωτικού τομέα για να προσθεθούν υποδομές και προσωπικό προς όφελος όλων των ασθενών, δεν αξιοποιείτε τους χιλιάδους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς σε ένα κρατικό σχέδιο για την ενίσχυση κυρίως της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ενίσχυση των κέντρων υγείας αλλά και των νοσοκομείων και από πάνω κοροϊδεύετε το λαό και τους υγειονομικούς του δημόσιου τομέα ότι οι χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Αττική θα λυθεί με τους 206 αυτοαπασχολούμενους στο δημόσιο σύστημα. Και αυτό που είδαμε είναι από τη μία απειλές για επιστράτευση στους αποσχολούμενους και από την άλλη ασυλία στους μεγαλοκλινικάρχες, αφού οι χλιδάτες, κερδοφόρες, μεγάλες οργανωμένες μονάδες του ιδιωτικού τομέα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν έχουν κάρτα ασυλίας από την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να εξασφαλίζουν τρελά κέρδη αξιοποιώντας τα χάλια του δημόσιου τομέα. Και αφήστε τα κόλπα περί επίταξης και αναφέρομαι και στον κύριο Κοντοζαμέανη ειδικότερα που τοποθετήθηκε χθες στην Επιτροπή κύριοι του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης. Το επίγον είναι να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Και για να γίνει αυτό πρέπει να επιταχθούν αυτή τη στιγμή όλες οι διαθέσιμες νοσοκομειακές κλίνες. Όλες οι ΜΕΘ μαζί με το προσωπικό τους. Και αυτές υπάρχουν, βρίσκονται στα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία τα οποία αρνείστε να επιτάξετε. Αυτό είναι το αναγκαίο και ρεαλιστικό σήμερα. Να αξιοποιηθούν με ευθύνη της κυβέρνησης και του κράτους το σύνολο των μονάδων υγείας, όλων των υποδομών και όλου του υγειονομικού προσωπικού, του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και των αυτοαπασχολούμενων. Άμεση λοιπόν επίταξη χωρίς αποζημίωση όλων των νοσοκομείων και διαγνωστικών κέντρων του ιδιωτικού τομέα, ώστε να προσθεθούν έτοιμες και κρίσιμες υποδομές και έμπειρο προσωπικό για την περίθαλψη COVID αλλά και non-COVID ασθενών. Και είναι ταυτόχρονα η άμεση και χωρίς άλλες προϋποθέσεις πρόσληψη όλων των ειδικευμένων γιατρών
και των γιατρών για έναρξη ειδικότητας. Όμως δεν μας απάντησε ο κύριος Κοντοζαμάνης στην Επιτροπή, για παράδειγμα, γιατί δεν προσλαμβάνετε όλους όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις ή κατέθεσαν, αν θέλετε, το προηγούμενο διάστημα, ή πρόκειται να καταθέσουν ή θα καταθέσουν αιτήσεις σε θέσεις που έχουν προκηρυχτεί. Όλοι αυτοί, όχι μόνο αυτοί που θα προσληφθούν, και αυτοί που θα μείνουν, που δεν θα προσληφθούν, δεν χρειάζονται? Εμείς λέμε ότι χρειάζονται, και το γνωρίζετε όλοι βέβαια ότι χρειάζονται. Χρειάζονται όπως επίσης χρειάζονται και χιλιάδες γιατροί στα νοσοκομεία, στο δημόσιο, στα δημόσια νοσοκομεία, όπως και πολλές χιλιάδες νοσηλευτές και στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, προσωπικό το οποίο χρειάζονταν πριν την πανδημία, πολύ δε περισσότερο τώρα με την πανδημία. Και για να το ξαναπούμε, για να το καταλάβετε, κύριε της κυβέρνησης, εμείς όταν μιλάμε για επίταξη, επειδή μίλησε για δίμευση, κάτι για δίμευση ο κύριος Κοντοζαμάνης, δεν είναι εδώ. Εμείς όταν λοιπόν μιλάμε για επίταξη, μιλάμε για πραγματική επίταξη, χωρίς αποζημίωση. Και δεν θα πάθουν και τίποτα οι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι της υγείας να τους λείψει και κανένα ευρώ. Τόσα έχουν βγάλει και μέσα στην πανδημία και τα προηγούμενα χρόνια. Και ακριβώς τα όσα τραγικά συμβαίνουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, και πολύ περισσότερο αυτά που βιώνουν ασθενείς και υγειονομικοί, είναι συνέπεια μιας πολιτικής και ενός σχεδιασμού που εφαρμόζεται διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις και έχει ως γνώμονα το κέρδος και όχι την αξιοποίηση των σύγχρονων αντικειμενικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Όταν λοιπόν γνώμονας για το σχεδιασμό στο σύστημα υγείας είναι η διασφάλιση εσόδων στη βάση ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων λειτουργίας τους, τα οποία φυσικά καθορίζουν αυτή τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών δομών, αυτά τα αποτελέσματα θα έχεις. Αυτές είναι και οι συνέπειες από τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, που απαξίωσε και έκλεισε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, τα άφησε χωρίς προσωπικό, εκτόξευσε τις ιδιωτικές δαπάνες υγείας για τη λαϊκή οικογένεια. Δημιούργησε μεγαθύρια παράλληλα στην ιδιωτική υγεία και αυτή τη συνύπαρξη υπηρετήσατε όλοι σας. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, ΠΑΣΟΚ κτλ. Και βέβαια, αφού γίνονται, συμβαίνουν όλα αυτά, έρχεστε και με το νομοσχέδιο και τι κάνετε? Ακόμα ένα δωράκι στους φαρμακοβιομήχανους, γιατί τους κακόπεσαν τα προηγούμενα χρόνια τα τρελά νούμερα και τα τρελά κέρδη που αποκομίσαν από το φάρμακο, και έρχεστε για ακόμα μία φορά σε ένα ακόμα νομοσχέδιο να τους κάνετε δωράκια μέσω των ρυθμίσεων του clawback. Μάλιστα, πιστήριο της επικίνδυνης και εγκληματικής πολιτικής που εφαρμόζεται είναι και τα περιβόητα self-test που αναφέρονται και μέσα στο νομοσχέδιο στα πρώτα άρθρα, τα οποία βέβαια παρουσιάζεται εδώ και μέρες ως βασικό εργαλείο διαχείρισης της πανδημίας, οδεύοντας, όπως λέτε, προς την κανονικότητα. Φορτώνοντας όμως και πάλι στην ατομική ευθύνη ακόμα και τη διάγνωση της νόσου. Και στην πραγματικότητα στόχος σας είναι και με το μέτρο αυτό η απαλλαγή από κάθε ευθύνη του κράτους για ολοκληρωμένο σχεδιασμό και επιδημιολογική καταγραφή και επίβλεψη. Με την ίδια λογική αντιμετωπίζετε ως κυβέρνηση την πανδημία εδώ και ένα χρόνο, με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Δηλαδή, στην ευθύνη του εργαζόμενου φορτώνει το πώς θα προστατευτεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπου στηβάζεται σαν τις σαρδέλες, αλλά και πώς θα γλιτώσει από τον κορονοϊό στον χώρο της δουλειάς, στον χώρο εργασίας, όπου τα μέτρα προστασίας κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα για τα αφεντικά. Στη ρύθμιση, στην ευθύνη του εκπαιδευτικού και του γονέα, δεν μετατοπίστηκε η τηλεεκπαίδευση όταν έκλεισαν τα σχολεία, αλλά και η λειτουργία τους όταν άνοιξαν χωρίς ουσιαστικά μέτρα προστασίας και με πρωτόκολλα διασποράς, όχι αντιμετώπισης της νόσου. Στην ευθύνη των υγειονομικών είναι αν και πώς θα εξασφαλιστεί έστω και μία κλίνη παραπάνω, αν και πότε θα βρεθεί αναπνευστήρας, ποιους θα περιθάλψουν και ποιους θα ρισκάρουν να αφήσουν στην άκρη, επειδή τα μέσα δεν επαρκούν. Τώρα στη λίστα της ατομικής ευθύνης προστίθεται και τα κατοίκον τεστ. Και μάλιστα σε φάση έξαρσης της πανδημίας τα μεγάλα αστικά κέντρα με τα νοσοκομεία στο κόκκινο και τους υγειονομικούς εξαντλημένους. Αντί λοιπόν να πάρετε έστω και τώρα μέτρα ουσιαστικής θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας με προσλήψεις γιατρών, νοσηλευτών, να ανοίξετε και να στελεχώσετε νέες ΜΕΘ, να επιτάξετε, όπως είπαμε, για τον ιδιωτικό τομέα, να οργανώσετε με κρατική ευθύνη την πρόληψη και την ιχνηλάτηση, πετάτε ξανά την μπάλα
στην εξέδρα της ατομικής ευθύνης για τον περιορισμό της διασποράς. Έτσι ταυτόχρονα παρουσιάζεται την αυτοδιάγνωση μαζί με τη συνέχιση των εμβολιασμών ως το κλειδί για την επανεκκίνηση της οικονομίας και ειδικά για το άνοιγμα του τουρισμού, για το οποίο καίγονται οι διεθνείς και εγχώροι μεγαλοεπιχειρηματίες του κλάδου, όπως δείχνει και η ταχύτητα με την οποία προωθείται το εμβολιαστικό πιστοποιητικό προκειμένου να απαλλάσσονται κράτος και εργοδοσία από όλα τα κοστοβόρα μέτρα προστασίας εργαζομένων και τουριστών. Όμως αλήθεια, σας ρωτάμε, όπως ρωτήσαμε και στην Επιτροπή, απάντηση δεν πήραμε, τι θα κάνει ένας εργαζόμενος με τη δουλειά του αν βρεθεί θετικός μέχρι να γίνει επανέλεγχος σε δομή υγείας. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για ένα τεστ που δεν έγινε σωστά και έβγαλε ψευδώς αρνητικό αποτέλεσμα. Πώς θα εφαρμοστεί η υποχρεωτικότητα του τεστ στο σπίτι, η οποία σύμφωνα με την κυβέρνηση θα αφορά την εκπαίδευση, τον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και άλλους ζωτικούς κλάδους της οικονομίας, όπως λένε. Πώς θα εξασφαλιστεί η ορθή συλλογή των στοιχείων, αφού η καταγραφή θα γίνεται εθελοντικά από το χρήστη του ατομικού τεστ. Να λοιπόν γιατί ο λαός δεν πρέπει να αποδεχτεί μία ακόμα ευθύνη στην πλάτη του. Την ευθύνη να αναλάβει ο ίδιος το βάρος της διάγνωσης και της ιχνηλάτησης, που το κράτος συστηματικά αποποιείται. Το δίκαιο αίτημα υγειονομικών, σωματείων και άλλων φορέων για δωρεάν, με κρατική ευθύνη, μαζικούς, επαναλαμβανόμενους ελέγχους σε δομές υγείας, στα σχολεία, στους μεγάλους χώρους δουλειάς, γίνεται ακόμα πιο επιτακτικό από ποτέ μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις που ζούμε. Εμείς ως κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, στεκόμαστε στο πλευρό του λαού που κινητοποιείται και καλά κάνει για να προστατέψει την υγεία του και την υγεία των παιδιών του. Για να προστατέψει τα δικαιώματά του κόντρα στην καταστολή και τον αυθαρχισμό της κυβέρνησης που για ακόμα μία φορά ερεί στο εμπαρόδο, τον δείξατε και χθες έξω από το Υπουργείο Υγείας, όπου τι ζητούσαν οι υγειονομικοί, να προσληφθεί ο απολυμένος επικουρικός γιατρός που απολύθηκε από την κυβέρνηση τιμωρητικά. Αυτό. Και τι κάνατε? Ματ. Ξύλο και δακρυγόνα. Αυτός λοιπόν ο λαός, εμείς λέμε, δεν πρέπει να κάνει κανένα μορατόριουμ απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, όπως τολμάει και λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ή να βρεθεί, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ελάχιστη πολιτική συνένεση. Τα ακούσαμε και στην Επιτροπή. Σε συνέχεια του σεναρίου το θα λογαριαστούμε μετά, που έλεγε, θυμάμαι πολύ καλά, πέρυσι, στην πρώτη φάση της πανδημίας και της κοινή αντίστοιχα στο μεσοδιάστημα πρότασης αποδοχής, κοινής αποδοχής Υπουργού Υγείας που προτάθηκε και άλλα. Γιατί όλα αυτά, αν δεν είναι ανακοχή, ακόμα και ανοχή στην πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τότε τι είναι και τι κάνετε? Προσπαθείτε να βάλετε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά σας, μόνο και μόνο για να μπερδεύετε τον κόσμο. Αφού έτσι και αλλιώς στην ίδια όχθη βρίσκεστε. Και προσπαθείτε να φέρετε την έννοια της προόδου στα μέτρα σας. Το ακούσαμε και από τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας προηγουμένως. Γιατί ο φόβος, μήπως αρρωστήσει κανείς και πεθάνει στο δρόμο, να δουλεύει πάνω από 10 ώρες, όπως ετοιμάζεστε να θεσμοθετήσετε και μάλιστα χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα όπως σχεδιάζεται, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δηλαδή, δεν είναι απλά καθήλωση, όπως λέει το ψευτοδήλημα της κυβέρνησης, πρόοδος δηλαδή ή καθήλωση. Είναι σκέτη, καραμπινάτη οπισθοδρόμηση. Και για να μην αφήσουμε, κύριε Πρόεδρε, θα ζητήσω και την ανοχή, γιατί βλέπω πέρασε ο χρόνος, μένει ένα και λεπτό, να αναφερθούμε και σε κάποια, θέλουμε να αναφερθούμε μάλλον και σε κάποιες ρυθμίσεις που προβλέπονται στο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, το πρόγραμμα γέφυρα για τα επιχειρησιακά δάνεια κτλ. Το συγκεκριμένο μέτρο, παρά το γεγονός ότι μπορεί να προσφέρει μία προσφορινή ανακούφιση από τα έξοδα δανείων και σε αυτοαποσχολούμενους ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, αποσκοπεί να στηρίξει το τραπεζικό σύστημα από τον κίνδυνο εμφάνισης νέας φουρνιάς κόκκινων δανείων, ενώ εκ των πραγμάτων παρέχει μεγαλύτερη στήριξη σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους που θα πάρουν τη μερίδα του λέοντος της κρατικής στήριξης. Επίσης, οι όροι που τίθενται για την παρακολούθηση της πορείας εξόφλησης
των δανείων μετά το πέρας της κρατικής στήριξης, αλλά και η πρόβλεψη για ποινή έντοκης επιστροφής του λιθέντος ποσού, με δεδομένο ότι οι συνθήκες της καπιταλιστικής κρίσης θα έχουν σοβαρές συνέπειες σε μικροεπαγγελματίες για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα δημιουργήσει ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες αποπληρωμής των δανείων στο μέλλον και φυσικά κίνδυνο χρεοκοπίας των αυτοαποσχολούμενων. Αυτό που πραγματικά θα αποτελούσε ανάσα για τους μικροεπαγγελματίες με ετήσιο ατομικό εισόδημα 12.000 ευρώ θα ήταν η διαγραφή τόκων και προστήμων και το κούρημα 30% του κεφαλαίου για τις οφειλές τους στις τράπεζες, αίτημα που περιλαμβάνεται εξάλλου και στην πρόταση νόμου που έχει καταθέσει εδώ και μήνες το Κομμουνιστικό Κόμμα και η κυβέρνηση αρνείται να φέρει για συζήτηση στη Βουλή. Μία αναφορά στα του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την, στο σχετικό άρθρο για την αναστολή κατασχέσεων και πληστηριασμών για την κύρια κατοικία φυσικών προσώπων μέχρι 31/5/2021. Η αναστολή αυτή δεν αποκλείει την έκδοση διαταγών πληρωμής, εκδίκαση ασφαλιστικών μέτρων κλπ. Δηλαδή όλων εκείνων των αναγκαίων προπαρασκευαστικών ενεργειών που χρειάζεται να κάνουν οι πιστωτές, τράπεζες κλπ. Για να μπορούν μετά να προχωρήσουν άμεσα σε πληστηριασμούς. Με λίγα λόγια, προστατεύονται όσοι είχαν υπαχθεί στα σχετικά μέτρα στήριξης ως πληγέντες από την πανδημία, αλλά και με επιπλέον αυστηρές προϋποθέσεις που αναφέρονται μέσα, για να μην καταχρώμε τον χρόνο, δεν τις διαβάζω, αφορούν οικογενειακό εισόδημα, αξία κατοικίας, μειώσεις εισοδήματος κτλ. Με βάση λοιπόν τα όσα προβλέπονται στη ρύθμιση αυτή, η προστασία της κύριας κατοικίας αφορά λίγους και για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Και ας σκεφτεί την κύρια της κυβέρνησης και ας σκεφτούν όλοι όσοι μας ακούνε. Κάποιοι που για διάφορους λόγους, είτε αδήλωτα εισοδήματα, αδήλωτες σχέσεις εργασίας, άνεργοι κτλ. Δεν θεωρήθηκαν πληγέντες και δεν έλαβαν οικονομική στήριξη. Τι θα απογίνει με αυτός? Μένουν εκτός. Να θυμίσουμε επίσης ότι σήμερα η μόνη προστασία της κύριας κατοικίας γίνεται μέσω του νόμου Κατσέλη, ο οποίος τροποποιήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και προς το σκοπό γρήγορης και άμεσης επιτάχυνσης της εκδίκασης για εκκρεμές αιτήσεις σε κατεύθυνση μαζικών απορρίψεων. Συμπέρασμα, το καλοκαίρι έρχεται κύμα μαζικών πληστηριασμών και στην κύρια κατοικία. Να λοιπόν γιατί απαιτείται επαγρύπνηση και ετοιμότητα από το λαό, από τους εργαζόμενους, τους αυτοαποσχολούμενους, να αντιπαρατεθούν με αυτή την πολιτική και με αυτά τα μέτρα που θα ξεδιπλωθούν και το επόμενο διάστημα, αλλά και στο ζήτημα των πληστηριασμών. Εδώ τώρα, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου. Στο άρθρο 98-99 αφορούν τους συμβασιούχους εργαζόμενους στις προνοιακές δομές. Και μάλιστα εργαζόμενος ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, οι οποίοι προσλήθηκαν στα πλαίσια της πανδημίας, λόγω όπως αιτιολογικά τουλάχιστον αναφέρονται, για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες λόγω της πανδημίας, λες και αυτές οι μονάδες, οι προνοιακές, είχαν πλεόνασμα ή τέλος πάντων το επαρκές προσωπικό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες αυτών των ανθρώπων, των προνοιακών, που μέσα στην πανδημία αναδείχθηκε με πιο οξία μορφή, με πιο οξύ τρόπο αν θέλετε, η αναγκαιότητα όχι μόνο προσωπικού αλλά και υποδομών και ήταν μια εικόνα, κύριε Πρόεδρε, σκέτης εγκατάλειψης. Έτσι λοιπόν τι γίνεται εδώ? Υπάρχει μια αντιστοιχία και εδώ θέλουμε το αντίστοιχο Υπουργείο να μας το διευκρινίσει. Στο μεν άρθρο 99 γίνεται λόγος για τους εργαζόμενους, για παράταση των συμβάσεων έως 9 του 2021. Στο δε αντίστοιχο άρθρο, και έτσι όπως τουλάχιστον είναι γραμμένο, στην έκθεση του λογιστηρίου του κράτους, αναφέρεται ότι αυτή η παράταση αφορά μέχρι την 36 Ιουνίου δηλαδή του 2001. Μόνο ένα τρίμηνο. Στο νομοσχέδιο φαίνεται εξάμηνο. Εδώ να πούμε ότι ενδεχομένως είναι ο δαίμονος του τυπογραφείου. Θα έρθει η κυρία Μιχαηλίδου και θα ρωτήσετε. Την ίδια ώρα, από 300 εργαζόμενους με ΙΔΟΧ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οι 150, μετά από τις μοροδοτήσεις που τάζονται όλοι, πρώην και νυν κυβερνώντες,
Λοιπόν, πετιούνται στο δρόμο. 150, η μισή δηλαδή από τους 300. Και θα καταθέσω και ένα σχετικό υπόνημα από τους ίδιους. Κύριε Λαμπρούλη, δεν μπορώ, δεν μπορώ άλλο. Τελειώνω. Είστε κάτι πρόεδρος και μετά θα ανέβετε στην έδρα και δεν θα σας λαμβάνουν υπόψη. Τελειώνω με το εξής. Καταθέσαμε και μία τροπολογία, η οποία αφορά... Τελειώστε. Με την οποία μάλλον ζητούμε τέλος πάντων μεταβατική ρύθμιση για τους μαθητές των ΕΠΑΣ, μαθητείας του ΑΕΔ. Εδώ θέλουμε να θεραπευτεί μία αδικία που προέκυψε από την ψήφιση του νόμου 4763 του 2020 για τους μαθητές αυτούς και κυρίως για τις τάξεις πρώτης και δευτέρας λυκείου των μαθητών ΕΠΑΣ, μαθητείας των ΕΠΑΣ. Ζητούμε μέσω της τροπολογίας να μην ενταχθούν στο νέο νόμο, γιατί όταν ξεκίνησαν τα παιδιά αυτά τη διαδικασία και επιλέξαν τα ΕΠΑΣ, κλείστε παρακαλώ. Νόμος. Και έτσι υποβιβάζονται τα πτυχία τους. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κατακρίθηκα, καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής.